Πειράζουμε. Πάντως, να πούμε κάτι σε σχέση με το. Το Ελλάδα έχει ταλέντο. Όταν έρχεται ένας άνθρωπος που εκτίθεται και ζητάει τη γνώμη σου για το αν αυτό που κάνει είναι ωραίο και πρέπει να το συνεχίσει. Αν του πεις ναι, γιατί εκείνη την ώρα φοβάσαι να του πεις όχι, γιατί μπορεί να πληγωθεί, θα φάει χρόνο από τη ζωή του. Κάποια στιγμή θα πληγωθεί έτσι κι αλλιώς, γιατί δεν είναι το περιβάλλον που του ταιριάζει για να αναπτύξει τις δραστηριότητές του. Οπότε καλό του κάνεις που του λες όχι. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Στη δική σου προσωπική ζωή, αντίστοιχα όχι, τα λες έτσι έχοντας πλήρη γνώση της καταστάσεως. Στην προσωπική μου ζωή θολώνουν πολύ, όπως και όλων ίσως, θολώνουν περισσότερο τα πράγματα, γιατί μπαίνουν και ορμονικά στοιχεία. Ναι. Όχι, να μην ψάχνεις να βρεις δικαιολογίες. Ενώ όταν ερωτεύεσαι. Ναι, ρε παιδί. Μιλάει για ενδορφίνες, μιλάει για τέτοια πράγματα. Να μιλήσουμε ιατρικά. Για τη χημεία. Ας μιλώ εκεί, βλέπεις έναν άνθρωπο, δεν έχεις καμία φερομόνη κάτι. Καμία συναισθηματική εμπλοκή. Ναι. Και είσαι πιο αντικειμενικός. Όπως είσαι με τους φίλους, δεν είσαι με τους φίλους πιο αντικειμενικός. Όχι. Να σου κάνω μια ερώτηση. Εγώ τους αγαπάω πολύ όλους. Λοιπόν, να σου κάνω. Αυτή τη στιγμή. Τι γίνεται, ρε παιδιά, σήμερα εδώ. Αυτή τη στιγμή. Ορμονικά, πώς είσαι, δηλαδή. Κοντά στην κλιμακτήρια. Ποιες χημικές, ας πούμε, έτσι, ουσίες υπερτερούν αυτή τη στιγμή στο σύστημα του οργανισμού. Υπάρχουν φερομόνες, ας πούμε, σε έντονη κλίμακα ή θα έλεγα. Γυμνάζομαι τελευταία, ναι. Εντάξει. Οπότε μια χαρά είναι η φερομόνη. Η ερώτηση είναι η εξής. Αυτή τη στιγμή. Ερωτευμένη δεν είμαι. Πάντα εστρογόνα. Χάλια. Κάποιοι εστρογόνα αυτοκτονήσανε τώρα. Καθόλου τίποτα, δεν σου λείπει, δεν υπάρχει καθόλου τίποτα, είσαι ή δεν είσαι. Ναι. Έτσι. Μπορεί να είναι κάτι το οποίο να έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά μην έχει ακόμα εξελιχθεί. Δεν θα αρχίσουμε τώρα και από τις υποκατηγορίες. Λένε ότι δεν είμαι ερωτευμένη. Όχι.